λέει μια πρώτη απορία. Στο σχολείο μας κάναμε την εξής συζήτηση. Είναι μια απορία που τώρα βρήκα επάνω στο τραπέζι. Τώρα προλίγου ερήφθη. Όταν ο άνθρωπος είναι στη γη, δεν είναι απελευθερωμένος. Όταν πεθάνει, αγκαλιάζει και απελευθερώνεται. Εσείς συμφωνείτε? Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Θυμίζει, μυρίζει πλατωνική θεωρία που θεωρούσε το σώμα σαν φυλακή της ψυχής. Οπότε ο ελευθερωμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα πεθάνει και η ψυχή του ελευθερώνεται από τα δεσμά αυτής της φυλακής που λέγεται σώμα. Τέτοια πράγματα, παιδιά, είναι άγνωστα στον χριστιανισμό. Και αν θέλετε ακόμη να σας πω, τέτοιες θεωρίες συνήθως κυκλοφορούν από τις λεγόμενες ανατολικές θρησκείες, τον ανατολικό διαλογισμό και άλλα πολλά τέτοια. Προσοχή, γιατί αυτές οι ανατολικές θρησκείες έχουν κατακλείσει τη Δύση, δυστυχώς, και την Ελλάδα, και έχουμε εκατοντάδες τέτοιες αιρέσεις και πνευματικότητες που βέβαια δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Το σώμα δεν είναι σκλαβιά, δεν είναι φυλακή, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Βέβαια έχουμε κάποιους, θα λέγαμε, περιορισμούς στον κόσμο αυτόν όπως τον γνωρίζουμε, και είναι τα δεσμά του λεγόμενου χωροχρόνου. Δηλαδή, αν είμαι εδώ δεν είμαι κάπου αλλού, ή αν είμαι εδώ και θέλω να είμαι κάπου αλλού δεν μπορώ να πάω για πάρα πολλούς λόγους. Πώς θα πάω? Θα ήθελα να ήμουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα ή να ταξιδεύσω, δεν μπορώ να πάω. Είμαι δέσμιος λοιπόν του χώρου, αλλά είμαι δέσμιος και του χρόνου, διότι και η ζωή η ανθρώπινη είναι περιορισμένη. Έτσι λοιπόν είμαι δέσμιος του χωροχρόνου. Ο Κάντιος έλεγε, μια που έτσι το θέσατε το θέμα, καμιά φορά μπορούμε να πούμε και τι λένε οι απ' έξω, όχι για να πάρουμε τη γνώμη τους, αλλά για να δούμε τι λένε οι απ' έξω, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος όχι γεννιέται, αλλά συλλαμβάνεται, ας το πούμε γεννιέται, αμέσως λέει δέχεται δύο αρπάγες, δύο χέρια, δύο αρπάγες. Το ένα λέγεται χώρος και το άλλο λέγεται χρόνος, και είναι δέσμιος αυτών των αναποφεύτων, θα λέγαμε, χεριών. Αυτά λέγει ο Κάντιος. Προσέξτε με, ο χριστιανισμός, σας ξαναλέγω, δεν θεωρεί το σώμα φυλακή. Θεωρεί στοιχείο της ανθρωπίνης υπάρξεως. Αντιθέτως μάλιστα, οι ψυχές στον ουρανό, των δικαίων οι ψυχές, δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένες. Οι ψυχές που είναι στον παράδεισο δεν είναι απόλυτα μακάριες. Γιατί? Διότι ζητούν το χαμένο σώμα που είχαν στη γη. Γι' αυτό λέγουν εκεί στην Αποκάλυψη, πότε λέει, Κύριε, θα εκδικηθεί το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη? Ο βίαιος θάνατός μας. Και βέβαια όχι αυτό το εκδικηθείς με την έννοια να τιμωρήσεις εκείνους οι οποίοι επέφεραν σε μας τον βίαιον θάνατον, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια ότι οι ψυχές επιθυμούν το σώμα τους, αυτό με το οποίο υπήρξαν. Και συνεπώς, σαν να λένε, πότε θα έλθει η Ανάσταση των νεκρών? Είναι ισοδύναμον. Και τότε τους υπόθηκε, περιμένετε λίγο ακόμα. Και τους δόθηκε, λέει, λευκή στολή και λοιπά και λοιπά. Ώστε βλέπετε ότι δεν είναι ευτυχείς οι ψυχές των δικαίων, το ξαναλέγω.
διότι αναζητούν το σώμα. Μάλιστα, θυμάμαι κάποτε έναν πολύ μορφωμένο άνθρωπο επάνω στα μπελάκια. Τον είχα βρει, δεν ξέρω αν κατήγετο από τα μπελάκια, μπορεί να είναι και 25 χρόνια αυτό που θα σας πω, αλλά μερικά τέτοια τα θυμάμαι. Είμαι μόνοι μας, δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε, εκεί στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Όσοι έχετε πάει στα μπελάκια, είναι λίγο έξω από το χωριό ο Άγιος Γεώργιος. Και εκεί πιάσαμε κουβέντα μία θεολογικο-φιλοσοφική. Και έλεγε ότι λάθος να θεωρούμε ότι όταν ανοίγουμε ένα λάκκο να βάλουμε έναν νεκρόν άνθρωπο, ότι αυτός ετάφη. Ο πραγματικός άνθρωπος έφυγε. Δεν μπαίνει στον τάφο, έφυγε. Εννοούσε την ψυχή. Βέβαια τον αντέκρουσα και λέω και σε εσάς ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα μαζί. Εάν ήταν μόνο σώμα χωρίς ψυχή, έχουμε το ζώο. Εάν έχουμε ψυχή χωρίς το σώμα, έχουμε τον άγγελο. Ο άνθρωπος εκατασκευής είναι ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, όταν λέμε ότι προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, δεν πήρε το σώμα, αλλά πήρε και την ανθρωπίνη ψυχή. Και σας έχω πολλάκις πει ότι έχουμε τρία πράγματα στον Ιησού Χριστόν. Έχουμε το Θείο Πρόσωπο, τον Θεόν Λόγο, έχουμε το ανθρώπινο σώμα και την ανθρωπίνη ψυχή. Τρία πράγματα. Ώστε τι βλέπουμε εδώ, ένα δε πρόσωπο. Σημειώσατε, δεν έχουμε δύο πρόσωπα, γιατί αν είχαμε δύο πρόσωπα, τότε θα έπρεπε, θα μπορούσαμε να λέγαμε τότε, ότι ο Θεός μπήκε σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπήκε, έγινε άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν τη Θεία και την ανθρωπίνη φύση, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο. Ένα. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει τον πλήρη άνθρωπο. Και όταν αναστήθηκε, προσέλαβε πάλι εκείνο που του αφαιρέθηκε, το σώμα του. Το σώμα του βεβαίως ή το ηνωμένο με τη θεότητα ή στον τάφον, η ψυχή ηνωμένη με τη θεότητα ή στον άδειν. Και τι θα πει Ανάσταση, επανενούτε το σώμα με την ψυχή. Και πάντα βεβαίως ο Θεός Λόγος είναι παρόν. Αλλά αυτό ο Πλάτων δεν θα μπορούσε ποτέ να το καταλάβει, ότι αναζητάει η ψυχή το σώμα και επανενούται. Δεν θα μπορούσε ποτέ. Γιατί τι είπαμε, ότι το σώμα είναι φυλακή, όπως πρέσβευαν οι πλατωνικοί. Έτσι λοιπόν στην απορία εδώ, όταν πεθάνει κανείς ελευθερώνεται, όπως το λένε και οι βουδιστές. Ακούστε, γι' αυτό σας είπα για τις ανατολικές θρησκείες προηγουμένως. Τι πιστεύουν? Πιστεύουν στο Νιρβάνα. Θα ενωθείς το δικό σου, το ατομικό σου εγώ με το παγκόσμιο εγώ. Και αυτό το παγκόσμιο εγώ δεν είναι παρά απρόσωπο στην πραγματικότητα, αλλά και εσύ θα είσαι τελικά απρόσωπος, και συνεπώς απρόσωπα θα ζεις το Νιρβάνα, δηλαδή την αιωνία μακαριότητα. Μα ποτέ δεν δύναται κανείς να έχει μακαριότητα, συνείδηση μακαριότητος ή συνείδηση τιμωρίας, εάν δεν έχει πρόσωπον, εάν καταστραφεί το πρόσωπό του. Τέτοια λοιπόν μακαριότης, πού η μακαριότης, ουσιαστικά εις το μηδέν. Εν ούτε η δική μου η ψυχή με την παγκοσμία ψυχή, όπως λέγουν οι βουδιστές, και τότε χάνω το δικό μου το πρόσωπο. Και αυτή η παγκοσμία ψυχή, ξέρετε ποια είναι? Αυτός τούτος ο κόσμος, αυτό τούτο το σύμπαν, δηλαδή πανθεϊσμός. Βεβαίως λοιπόν, το λέω για τρίτη φορά, δεν συμφωνώ με τέτοια πράγματα. Είδατε την αξία άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών και θα είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα, είτε στην κόλαση είτε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά για αυτή την απορία.